Κυρίες και κύριοι καλημέρα σας και χρόνια πολλά. Η Ελλάδα θα συμμετάσχει στην πολυεθνική επιχείρηση Prosperity Guardian για την προστασία των εμπορικών πλοίων που διέρχονται από τα στενά του Σουέζ με την αποστολή φρεγάτας του πολεμικού ναυτικού. Πρόκειται για μια σημαντική απόφαση με φόντο τι επιθέσει των Χούτι τη Ιεμένη που θέτουν σε κίνδυνο το παγκόσμιο εμπόριο. Το παρασκήνιο αυτή τη απόφαση θα μα εξηγήσει ο Γιώργο Ευγενίδη. Γιώργο. Χρόνια πολλά, Χρήσα. Είναι μια πραγματικά σημαντική απόφαση με δεδομένο ότι η Ελλάδα είναι μια ηγέτιδα δύναμη στην Ποντοπόρο, στην ελληνική ναυτιλία και έχει τα τελευταία χρόνια ένα αναβαθμισμένο γεωπολιτικό αποτύπωμα. Συνεπώ, μετέχουμε σε μια πολύ κρίσιμη για την περιοχή μα αποστολή. Ήταν μια απόφαση η οποία ελήφθη σε ανώτατο κυβερνητικό επίπεδο και την ανακοίνωσε ευνηδιαστικά το πρωί τη Πέμπτη ο Υπουργό Εθνική Άμυνα, ο Νίκο Δένδια. Εξελίχθηκαν πάρα πολλέ επικοινωνίε στο παρασκήνιο και είναι δε χαρακτηριστικό ότι ο κύριο Δένδια ενημέρωσε την ηγεσία τη Αιγύπτου στο ταξίδι που έκανε στην Αίγυπτο την Τρίτη, διότι πρόκειται και για μια απόφαση η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική λόγω τη διόρυγα του Σουέζ και για την ισορροπία τη Αιγυπτιακή οικονομία. Η επιχείρηση Prosperity την Guardian, η οποία θα εξελιχθεί τι επόμενε εβδομάδε, είναι πολυεθνική. Πλην όμω πρέπει να πούμε ότι η χώρα μα έχει αποφασίσει να συμμετάσχει και αυτοτελώ ω Ελλάδα, όχι υποχρεωτικά ω μέρο τη Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία έχει μια παρουσία στην περιοχή με την επιχείρηση Αταλάντα που έχει συμμετάσχει σε αντίστοιχε επιχειρήσει σε άλλε χώρε. Συνεπώ, το επόμενο διάστημα θα σταλεί μια φρεγάτα του πολεμικού ναυτικού στην περιοχή Χρήσα, η οποία, όπω διευκρίνησε και ο κύριο Δένδια, θα φέρει και αυτονόητα όλα τα αναγκαία μέσα αυτοπροστασία. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Α παρακολουθήσουμε τώρα τη δήλωσε ο Υπουργό. Η διεθνής κοινότητα αντιμετωπίζει μια μέγιστη πρόκληση ασφάλειας στην περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας και του κόλπου του Άντεν. Οι επιθέσεις σε εμπορικά πλοία από ομάδες ενόπλων, από ντρόουνς και πυράβλους αποτελούν τεράστια απειλή κατά ανθρώπινων ζώων, της διεθνούς ασφάλειας και σταθερότητας, της παγκόσμιας οικονομίας και της ευημερία των πολιτών. Η Ελλάδα, η χώρα με τον μεγαλύτερο ποντοπόρο στόλο, έχει πρωταρχικό συμφέρον για την διατήρηση της ελευθερίας των θαλασσίων οδών και της προστασίας της ζωής των ναυτικών. Κατόπιν εντολής του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, Ζήτησα από τον αρχηγό ΓΕΘΑ, στρατηγό Κωνσταντίνο Φλόρο, και από τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, αντινάβαρχο Ιωάννη Δρυμούση, να συμμετάσχει φρεγάτα του Ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού στην πολυεθνική επιχείρηση Prosperity Guardian για την προστασία των εμπορικών πλοίων, της ζωής των ναυτικών, της παγκόσμιας οικονομίας. Για το θέμα αυτό, ενημέρωσα επίσης κατά την τελευταία μου επίσκεψη στο Κάιρο την Αιγυπτιακή πλευρά. Είναι αυτονόητο ότι η φρεγάτα η οποία θα συμμετάσχει στην επιχείρηση διαθέτει τα αναγκαία μέσα αυτοπροστασίας.